Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτοί οι δύο αγωγοί, ο Turk Stream από τη μία και ο East Med από την άλλη, μεταφέρουν μόνο ενέργεια ή μεταφέρουν και πολιτικές επιδιώξεις και πολιτικά συμφέροντα. Και τι θα ζήσουμε γύρω από αυτήν την ιστορία τα επόμενα χρόνια. Δεν υπάρχει αμφιβολία, καλά το λέτε, ότι έχουν μεγάλη πολιτική σημασία, έτσι το βλέπουν όλοι οι εμπλεκόμενοι έτσι κι αλλιώς, και υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Για τον Turk Stream, ως γνωστόν, έχουν υπάρξει κυρώσεις από τη μεριά της Αμερικής, δεν τον θέλει καθόλου, παρακάμπτει την Ουκρανία. Αντιθέτως, για τον εδώ, τον East Med αγωγό, έχει υπάρξει η περίφημη πράξη νόμος στο Κογκρέσο που εγκρίθηκε. Είδατε προηγουμένως τη φωτογραφία του Μενέ, του γερουσιαστή μαζί με το Ρούμπιο του έτερου, ρεπουμπλικάνου εκείνος γερουσιαστής από τη Φλόριδα, που υποστήριξαν αυτή την υπερψήφιση. Έχουμε έναν έντονο γεωστρατηγικό ανταγωνισμό γύρω από την ενέργεια. Και αυτός ο ανταγωνισμός δημιουργεί και μέτωπα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα γεωστρατηγικά παιχνίδια στην περιοχή. Ενισχύει τα υπόλοιπα. Έχουμε μεγάλες αναταράξεις, έναν αραβικό κόσμο ο οποίος φλέγεται και μια Τουρκία η οποία απομακρύνεται από τη Δύση. Είναι αλήθεια ότι η Δύση δεν έχει στρατηγική μέχρι στιγμής έναντι της Τουρκίας. Έχει κάποιες τακτικές κινήσεις, επιχειρεί να συγκρατήσει αυτό το φευγιό. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα τα καταφέρει και πρέπει εμείς ως Ελλάδα να βοηθήσουμε να χτιστεί η νέα στρατηγική της Δύσης έναντι της Τουρκίας που στρέφεται ευρωασιατικά και αλλού. Έχουμε τους Ευρωπαίους εταίρους, έχουμε βεβαίως την Αμερική, έχουμε και περιφερειακούς συμμάχους όπως η Αίγυπτος στο Ισραήλ, αλλά όχι μόνο. Το σύνολο του αραβικού κόσμου σχεδόν. Από τη μια η Τουρκία με το Κατάρ, το Ιράν και την παραπέουσα κυβέρνηση της Τρίπολης. Εμείς με τους ισχυρούς παίκτες όπως η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, τα Εμιράτα και βεβαίως η Ευρώπη και η Αμερική. Τώρα, αναφερθήκατε στο Ιράν. Θέλω και με αυτό θα κλείσουμε και ένα σύντομο σχόλιο σας για τον επικίνδυνο ηλεκτρισμό ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δολοφονία Σουλεϊμανή, και θέλω να ρωτήσω αν είστε και σε τι βαθμό ανήσυχος για το ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Είναι μια πολύ σοβαρή ενέργεια αυτή, δεν υπάρχει αμφιβολία. Η ένταση κρατάει εδώ και 40 χρόνια με κάποια μικρά διαλύματα. Προς το παρόν βλέπουμε μια πρώτη αποκλιμάκωση, αν και πάντοτε πίστευα ότι η όποια σύγκρουση δεν θα είναι με συμβατικά μέσα, δεν θα δούμε βομβαρδισμούς έθεν και κήθεν, αλλά με μη συμβατικά, τα οποία το Ιράν κατέχει, και θα δούμε πώς θα συνεχίσει να αντιδρά στο μέλλον. Το είδαμε και χθες αυτό πόσο κυριάρχησε αρχικά της συζήτησης, και εδώ να κάνω αυτό το σχόλιο. Και μόνο το γεγονός ότι υπήρξε η συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ στον Λευκό Οίκο είναι μια τεράστια επιτυχία της ελληνικής πλευράς και δείχνει ακριβώς πόσο σημαντική είναι πια η Ελλάδα και στην Αμερική, διότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την Ουάσιγκτον, οι εισηγήσεις ήταν να ακυρωθεί η συνάντηση, καθώς είχε ξεκινήσει η σύσκεψη των Αμερικανών επιτελαρχών, ανώτατων αξιωματούχων, καθώς είχαν φτάσει πληροφορίες για τα ιρανικά αντίπεινα ότι επίκυνται, και πράγματι τρεις ώρες αργότερα, 5 η ώρα Ουάσιγκτον το απόγευμα, έγιναν οι επιθέσεις του Ιράν. Ο Τραμπ δεν δέχτηκε τις εισηγήσεις. Είπε ότι θα συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπως είχε δεσμευτεί και ήταν στο πρόγραμμά του, και μάλιστα σε μια συνάντηση που κράτησε κοντά στη μία μισή ώρα και έγιναν όλα αυτά τα σημαντικά που ανέλησε και ο κύριος Γεωργιάδης. Νομίζω είναι σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Και βέβαια το σύνολο των υπόλοιπων συναντήσεων που έχουν να κάνουν με το Κογκρέσο και το βάθεμα της ελληνοαμερικανικής σχέσης, που δεν αφορά μόνο το Λευκό Οίκο, αλλά ευρύτερα όλους τους πολλούς παίκτες στην Ουάσιγκτον, που είναι οι γερουσιαστές, οι βουλευτές, οι δημοσιογράφοι, τα think tanks, στα οποία είχε παρουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.